τον έσπασαν στο ξύλο μπροστά στην κοπέλα του, τον απείλησαν με όπλο και του πήρανε 30.000 ευρώ. Ώρες τρόμου για ζευγάρι, για πες μας τι. Το περιστατικό συνέβη στο ισόγειο διαμέρισμα όπου μένει ο 37χρονος μαζί με τη σύντροφό του, στο κέντρο της πόλης του Πύργου. Ήταν 12 το μεσημέρι όταν δύο δράστες, με ένοπλοι δράστες, ο ένας μάλιστα ευνηδίασε τον 37χρονο καθώς μπήκε από παράθυρο, ακινητοποίησε τον 37χρονο και στην συνεχεία άνοιξε την πόρτα του σπιτιού για να μπει και ο δεύτερος δράστης. Αφού ξυλοκόπησαν, ξυλοφόρτωσαν συγκεκριμένα τον 37χρονο για να τους πει πού έκρυβε τα χρήματα, είδαν ότι δεν μίλαγε ο 37χρονος και έτσι έκαναν φύλο και φτερό το σπίτι. Εκεί βρήκαν μία βαλίτσα η οποία είχε και ένα λουκέτο. Μόλις έσπασαν το λουκέτο και άνοιξαν τη βαλίτσα, είδαν 30.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με τον 37χρονο τα φύλλα ήταν η κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Τα πήραν, έγιναν καπνός και αυτή τη στιγμή η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Στα ύψη εγκληματικότητα, ο κακός χαμός γίνεται και δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε, γιατί οι πολίτες νιώθουν ανασφάλεια. Καθημερινά ληστείες, καθημερινά εγκλήματα και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τους κουκουλοφόρους.